παιδιά, δεν χρειαζόταν όλο αυτό. Είναι υπερβολή. Μήπως να πάτε σπίτια σας. Όχι, είναι απολύτως απαραίτητο. Και μάλιστα θα μιλήσουμε πρώτοι εμείς που είμαστε διαχειριστές. Τι είπε? Μπορώ να πάρω ένα γλυκάκι? Όχι, δεν μου χαλάσει την πυραμίδα. Δεν έπρεπε να φέρεις έτοιμα τσίδικα γλυκά, αφού έχω φτιάξει εγώ κέικ με τα κεράκια μου. Μπορώ να πάρω λίγο? Ανανία, μήπως έπρεπε να φέρουμε κι εμείς κάτι? Με άδεια χέρια ήρθαμε. Για να συγκεντρωθούμε, σας παρακαλώ, ποιος θα μιλήσει πρώτος? Εμείς θα μιλήσουμε πρώτοι που έχουμε δύο διαμερίσματα. Τι λες καλέ, εγώ θα μιλήσω πρώτοι που σας έδωσα και το αποκλειστικό. Θα μιλήσω, μωρό. Τι λέει? Πού να ξέρω, ρε άνθρωπε. Ησύχασε και απόλαυσε και εσύ τη στιγμή. Άντε, τι θα γίνει, κυρσούς θα βγάλω. Ναι, περιμένουμε τόση ώρα άδικα, μήπως να το σχολάγαμε. Έρχονται, έρχονται! Κράτα αυτό και μόλις τους δεις, κοντά, κέρνα. Παιδιά, ψυχραιμία, να δείξουμε ότι είμαστε πολυκατοικία με κύρος. 3, 2, 1, πάμε. Φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Star της διπλανής πόρτας. Μόλις φτάσαμε στην πολυκατοικία που μένει ο Φίλιππος Βρανάς, που όλοι αγαπήσαμε μέσα από εντατικές και ατελείωτα καρδιοχτύπια. Ο σημερινός Star της διπλανής πόρτας είναι ο Στέφανος Οικονόμου. Ποιος λοιπόν κρύβεται πίσω από το σταθερό χέρι του γοητευτικού αυτού χειρουργού, θα το μάθουμε αμέσως Και μάλλον βλέπουμε τους γείτονες του Στέφανου Οικονόμου. Ναι, είμαστε οι γείτονες, αγαπημένοι και μονιασμένοι. Και η Κάκη, να κεράσω. Αλέκος Κατσαντώνης, διαχειριστής, οικονομικός σύμβουλος και πατέρας τριών ταλαντούχων παιδιών. Χάρηκα. Παύλε, και ένα εργολάβο τα παιδιά. Ορίστε. Κάτ! Συγγνώμη, τι γίνεται? Ήρθαμε να μας πάρετε συνέντευξη. Από εσάς, για ποιο λόγο? Φέρετε το νούμερο στην κάμερα. Οι κύριοι έχουν έρθει για το Στέφανο Οικονόμου. Α, γεια σου. Στο ρετήρε, παρακαλώ, περάστε, περάστε. Μάριε. Όχι εσείς, περάστε. Έξω, όχι, όχι.